Και όσο ο χρόνος πλησιάζει στο συμπλήρωση του 90 λεπτού, είναι λογικό ότι όποιος σκοράρει, αν σκοράρει, είναι κοντά στη νίκη. Μανιάς, πάσα για Μαρκάσα, το βγάζει ο Φαμπιάνο, σώζει την Ομόνια. Εδώ ο Μανιάς για τον Μαρκάσα που προλαβαίνει δύο παίχτες και πλασάρει. Εξαιρετική όμως η αντίδραση από τον Φαμπιάνο. Τελείο Πάντσον, η κεφαλιά, τεράστια επέμβαση του Κυριακίδη. Τεράστια επέμβαση του Κυριακίδη. Για να ξαναδούμε εδώ. Ο φάουλ του Πάντσον, κεφαλιά, δείτε τι βγάζει ο Κυριακίδης. Ο Κβίντανε παίρνει την κεφαλιά, ύπταται ο Κυριακίδης και κάνει επέμβαση υποψήφια για τις καλύτερες της χρονιάς. Με τον Πέδρο πίσω από την μπάλα, μόνο εν τον καλά από πλευράς από ελ. Δεν έχει επιστρέψει στην αμυνά του. Εκτελέστηκε καλή ευκαιρία, νέα πολύ μεγάλη απόκρουση. Ξανά η φάση εκτελεί. Η μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά που γίνεται από τον Γιούστε. Έρχεται τώρα ο Σάντρος να κερδίσει στην περιοχή. Ο Τόρες, το ψιλοκρεμαστό, σώζει ο Ρούτκο. Πολύ μεγάλη φάση για την ΑΕΛ. Δείτε εδώ το ψιλοκρεμαστό και την δύσκολη σωτήρια επέμβαση από τον Ρούτκο που λέει όχι στον Τόρες. Ο Κούζικ δεν προλαβαίνει, ο Βαλακάρη. Έρχεται ο Αουρέλιο να κάνει το σούτ. Δεν θα γίνει το γκολ. Τεράστια απόκρουση από τον Ανδρέα Παρασκευά. Πρώτα ο Αουρέλιο, κοιτάξτε, πρώτη απόκρουση και ξεπαφής αντανακλαστικά ξεδιπλώνονται από τον Ανδρέα Παρασκευά που κρατάει το 0. Συνεχίζει ο Πέρες, σταματήσει την τελευταία στιγμή, αλλά η Καρμιώδης επιμένει. Σωτήρια, μεγάλη επέμβαση από τον Βεσελόφσκι. Στην συνέχεια από το σούτ του Σάσι Κόρνερ. Η μεγαλύτερη φάση του αγώνα είναι αυτή για την ομάδα του Χρήση Μιχαήλ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Βεσελόφσκι. Εδώ το σούτ του Ρωμό, η μεγάλη απόκρουση από τον Βεσελόφσκι. Στολάκης, Φρέμ, η σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά που γίνεται, μεγάλη επέμβαση του Αποέλ από την παγιά του Εφρέμ. Έγινε η κεφαλιά από τον Βοζίνια. Ο Κορέια θα κάνει τη σέντρα. Ο Γιούστε, ένα σούτ που γίνεται από τον Χουσμπάουερ. Δεύτερο από τον Κβιλιτάια. Μεγάλη επέμβαση από τον Δημητρίου σε κόρνερ. Στο 19 η ανόρθωση αγγίζει το δεύτερο γκολ. Ξανά εδώ ο Κβιλιτάια είναι offside. Δεν κάνει κίνηση. Πάσα προς το μέρος του Γιαννιώτα. Θα κάνει το σούτ στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Συνεχίζεται η φάση. Νέο σούτ αποκρούει ο Μιχαήλ. Το σούτ του Ντένιτς. Επιμένει ο Απόλλων. Πάρα γίνει τριπλή. Η φάση δεν μπορεί να οδηγηθεί. Και νωρίτερα το δυνατό σου την μπάλα στο δοκάρι. Κατέληξε στον Ντένιτς που έκανε το δυνατό σου τάν και πήγαινε προς αντίθετη κατεύθυνση ο Μιχαήλ. Αντέδρασε σωστά. Κάνει κίνηση ο Εντονγκαλά. Πέρασε μπάλα. Σαχάρ και Εφρέμ περιμένουν. Πάσα για τον Εφρέμ πίσω. Το πλασέ. Σώζει ο Λόρια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα της ανόρθωσης. Εντονγκαλά βγαίνει. Είδε τον Εφρέμ, σωστή μεταβίβαση στην κίνηση το πλασέ, σωτήρια επέμβαση από τον Λόρια που παραχωρεί το κόρνερ για την ομάδα του Αποέλ στην καλύτερη φάση του αγώνα. Ματέι. Παλιά στην περιοχή, ευκαιρία, ούτε τώρα ο Ροπέρς, γιατί και τώρα θα πει όχι ο Τούμπας. Ξανά εδώ η προηγούμενη μεγάλη ευκαιρία, δείτε τον Ροπέρς από ποιο σημείο μέσα από τη μικρή περιοχή βγήκε από το μαρκάρισμα. Πήγε πρώτο στην μπάλα, αλλά ο Τούμπας και πάλι είπε όχι. Για να δούμε. Όλοι οι παίκτες του Ερμή είναι πίσω στην άμυνά τους. Κόρνερ. Νέα καλή στιγμή για την Δόξα με τον Εγγλέζου εδώ. Η κεφαλιά έγινε από τον Χολτ. Αν πήγαινε η μπάλα στα δίχτυα, θα ήταν αυτόν γκολ.